ανακτήθηκε η τηλεδιοίκηση σε πλήρη λειτουργία στη Λάρισα. Επαναλαμβάνω, ανακτήθηκε σε πλήρη λειτουργία η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα 1η Νοεμβρίου του 2022. Αυτό είναι το κτίριο της τηλεδιοίκησης στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Ένα μικρό εργοτάξιο στο χώρο που κανονικά θα έπρεπε να εργάζονται οι σταθμάρχες της Λάρισας και να μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το που κινούνται οι αμαξοστοιχίες. Τα πάντα είναι ξεχαρβαλωμένα. Στο εσωτερικό του κτιρίου το Μέγκα καταγράφει εικόνες εγκατάλειψης, εικόνες απόλυτης διάλυσης. Αν λειτουργούσε όμως η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, τα συστήματα ασφαλείας θα προειδοποιούσαν ότι ένα τρένο κινείται σε αντίθετη τροχιά. Ένα κτίριο φάντασμα όμως μετέτρεψε τα τρένα σε τυφλά. Σε αυτό το χώρο που από την οροφή κρέμονται καλώδια, κανονικά θα δούλευαν άλλοι δύο σταθμάρχες και θα μπορούσαν να δουν ανα πάσα στιγμή την πορεία των τρένων, την κατεύθυνση και την γραμμή που ακολουθούν. Το που επισημαίνουν οι εργαζόμενοι τόσες ημέρες είναι ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα δεν λειτουργεί από το καλοκαίρι του 2019. Εδώ, στο εργοτάξιο, μέσα στο κτίριο, βρίσκουμε μια εφημερίδα, την Ελευθερία, με ημερομηνία Παρασκευή 5 Ιουλίου του 2019. Ίσως μία από τις τελευταίες εφημερίδες που διάβαζαν εδώ οι εργαζόμενοι. Την κρίσιμη νύχτα που συνέβη αυτό, πέρα από το γεγονός ότι είχαν προβλεφθεί οι δύο σταθμάρχες που δυστυχώς δεν βρίσκονταν στη θέση τους στην κρίσιμη ώρα, εκείνο το οποίο συνέβη είναι ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως. Επαναλαμβάνω και θέλω να καταγραφεί ρητά στα πρακτικά. Το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε απολύτως.